Ξέρετε ότι είναι πάντα η επικοινωνία μεταξύ μας είναι ανοιχτή, αμφίδρομη και χωρίς, πώς το λένε, παράσιτα και εμπόδια. Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Καβάλας επισημαίνει για μία ακόμη φορά το μείζον θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στα σχολεία του νομού Καβάλας, με τον συνωστισμό των μαθητών, ο οποίος δημιουργείται στα ενιαία τμήματα, τα οποία αριθμούν 24, 27, ίσως και 30 μαθητές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα. Για το λόγο αυτόν, το μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά τη διακηρυγμένη θέση της ΟΛΜΕ για 25 μαθητές ανά τμήμα, το μεγάλο πλεόνασμα διδασκόντων που δημιουργήθηκε από την αύξηση του ωραρίου και τη μείωση των ωρών διδασκαλίας σε ορισμένους κλάδους των εκπαιδευτικών, την ελάχιστη δαπάνη για το δημόσιο που δημιουργεί η ανάπτυξη των τμήματων εξαιτίας της παραπάνω συνθήκης, τις μικρές σε μέγεθος αίθουσες πολλών σχολείων, οι οποίες θα δυνατούν να φιλοξενήσουν τους 27 μαθητές που ορίζει ο νόμος και τη μεγάλη αναστάτωση που θα δημιουργηθεί από τις επανατοποθετήσεις των συναδέλφων τους. Είναι πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, τα οποία και εμείς ως εκπαιδευτική εν ενεργεία και ως παιδαγωγοί τα κατανοούμε και τα σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, ως υπηρεσία οφείλουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και τις εγκυκλίες που μας έρχονται από το Υπουργείο. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 27, με δυνατότητα 30, κάτι που δεν κάνουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν μπορούμε και να μην τηρήσουμε την νομοθεσία, εφόσον και το Υπουργείο μας καθιστά υπεύθυνος για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά θα εξαντλήσουμε όλες τις προσπάθειές μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να, για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις ευνομούμενες κοινωνίες τηρείται και εφαρμόζεται ο νόμος. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στα σχολεία. Υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία είναι οριακά. Και όταν λέμε οριακά, δηλαδή λείπει ένα παιδί για να σπάσει το τμήμα. Ο προϊστάμενος, όπως είπε, έχει δίκιο από την πλευρά του ότι τα νούμερα των τμήματων τα οποία προβλέπονται έτσι είναι όπως τα είπε. Από εκεί και πέρα όμως εμείς ζητάμε και από τον προϊστάμενο να πηγαίνει στον περιφερειακό διευθυντή και το Υπουργείο στη τελική ανάλυση, γιατί αυτούς θεωρούμε υπεύθυνους, δεν τα καθόρισε ο προϊστάμενος τα όρια των τμήματων, έτσι να δείξουν μια ευαισθησία και να χωριστούν αυτά τα τμήματα τα οποία είναι σε οριακή κατάσταση. Ξέρετε τι αρέσκοντα να λένε οι δάσκαλοι μου, αλλά και εγώ εμπολής, γιατί και εγώ λίγο παλιός είμαι. Στα δικά μας τα χρόνια, ξέρετε πόσοι ήμασταν σε μια τάξη. Μας περιπτώσει, δεν είναι έτσι. Προχωράει, υπάρχει πρόοδος. Νομίζω ότι το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, το Υπουργείο έχει αποφασίσει ότι πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός 27 ή 30 δυνητικά, αν υπάρχει ανάγκη, και υπάρχουν και τετραγωνικά αίθουσες κτλ. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ευχή όλων μας είναι να υπάρχει η δυνατότητα, η οικονομική, η εκπαιδευτική, ο αριθμός των καθηγητών, ούτως ώστε να μειωθούν έτη περαιτέρω. Όσον αφορά το προσωπικό που σας είπα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στο νομό Καβάλας με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει το προσωπικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν γίνουν αυτά τα τμήματα, τότε θα πλεονάσουν οι εκπαιδευτικοί στο νομό και από εκεί και πέρα δημιουργείται και ένα πρόβλημα διαφορετικό. Έτσι. Λοιπόν, η Καβάλα είναι μια περιοχή που έχει και το νησί της Θάσου και κάποιοι που είναι αυτή τη στιγμή τοποθετημένοι μέσα στην Καβάλα, στην Α περιοχή, θα βρεθούν να πάνε στη Θάσο. Γι' αυτό εμείς ζητάμε. Και χτες μάλιστα σαν ΕΛΜΕ ζήτησα εγώ από τον περιφερειακό να μας δεχτεί και μου είπαν ότι δεν θα είναι στην Κομωτινή, για να πιέσουμε εκείνον, έτσι. Και ο μεγάλος φόβος μας αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να κοπούν στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε κάποιες άλλες περιφέρειες να εγκριθούν πολύ λιγότερα με τμήματα, με πολύ λιγότερα παιδιά. Και ζητάμε και από το Υπουργείο αλλά και από τον περιφερειακό να συνεννοηθεί και με τους άλλους περιφερειακούς, αν γίνει και κοπούν τα τμήματα, να κοπούν ενιαία σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην περιοχή μας, έτσι. Τα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο νομό Καβάλας και είναι σε οριακή κατάσταση, να χωρίσουν ή να μην χωρίσουν, με βάση το νόμο, εντάξει, δεν καλυπτόμαστε στα νούμερα, σε πολλά, αλλά για παιδαγωγικούς λόγους και μόνο ζητάμε εμείς να χωρίσουν αυτά τα τμήματα, γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι πολλά στις τάξεις. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη και
θα κανονίσουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο, όπως είπαμε ξανά, θέλουμε να δούμε και τον περιφερειακό διευθυντή. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι, αν είναι εφικτό να σπάσουν τα τμήματα τώρα, εφόσον καθηγητές υπάρχουν για να διδάξουν, δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη για το κράτος. Έτσι, οι καθηγητές υπάρχουν. Δεύτερον, εάν κοπούν τα τμήματα στο νομό Καβάλας ή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τότε θα πρέπει να υπάρξει ενιαία απόφαση να κοπούν τα τμήματα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.